Επιστρέφοντας, ελάτε να καλωσορίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Φίβος, Κλαβδιανός και Χριστίνα Κοραή στην παρέα μας κανονικά. Χριστίνα, πού είναι η Χριστίνα, παιδιά, την έχουμε. Θα τη δούμε τώρα, είναι δίπλα μας. Θα την καλημερίσουμε ξανά. Ορίστε, είναι το η δεύτερη εμφάνιση των παιδιών των συναδέλφων σήμερα. Και πάμε όλοι στο πρόβλημα να το συζητήσουμε με τους αρμοδίους που είναι μία από αυτούς τουλάχιστον. Είναι η κυρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Να μας δώσει την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα στα βενζινάδικα και τι μπορεί να γίνει. Γεια σας, καλημέρα, κυρία Ζάγκα. Και καλημέρα και στο Σπύρο Αλεξανδρίου, βεβαίως, που κάνει το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα το πρωί, κυρία Ζάγκα? Ποιο είναι το επίπεδο τιμών στην Αττική? Οι τιμές σήμερα, η απλή αμόλυβη είναι 2,18 έως 2,20-2,22. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω βιτίο και παραλαμβάνω. Με τι τιμή παραλαμβάνετε? Η τιμή μου στο μαγαζί, με καινούρια, θα το δούμε σε λίγο, θα δούμε το τιμολόγιο. Mm-hmm. 2,16,9 ήταν η τιμή μου μέχρι αυτή τη στιγμή. Και το πετρέλαιο το απλό αυτή τη στιγμή είναι 1,87 με 1,92 Αττική. Εγώ έχω 1,87, αλλά θα παραλάβω μόνο αμόλυβη. Πόσο έχετε αγοράσει, ένα λεπτό? Βενζίνη, πόσο πουλάτε αμόλυβη, 2,18? 2,16,9. Προσπαθούμε να έχουμε αυτό το τιμολόγιο που σήμερα έληξε το προϊόν, δηλαδή δεν έχω άλλο να πουλήσω, ήταν παραλαβή Σαββάτου. Ο μέσος όρος στην Αττική... Πόσο ήταν η παραλαβή του Σαββάτου, σε τι τιμή παραλάβατε? Η τιμή που παραλάβαμε είναι καινούρια. Δηλαδή βάζουμε το κέρδος στο κάθε μαγαζί, βάζει το δικό του κέρδος. Όχι, για το Σάββατο λέει και ο υπουργός, ρωτάει και ο υπουργός. Το Σάββατο παραλάβατε και σήμερα πουλάτε 2,16,8 όπως λέτε. Πόσο είχατε παραλάβει, με τι τιμή χοντρικής? Το Σάββατο, προσέξτε, το Σάββατο, αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσιο. Ο υπουργός ξέρει, μπαίνει μέσα στο παρατηρητήριο και βλέπει τις τιμές μας. Ναι. Αυτό το κέρδος είναι ένα κέρδος λογικό, κύριε Οικονόμου. Προσπαθούμε οι περισσότεροι επαγγελματίες να μην μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι παράνομο το κέρδος. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι κακό να το πείτε. Ναι, αλλά δεν καταλάβουμε να το πούμε καθαρά. Γιατί να μην καταλάβει και ο καταναλωτής, ο πολίτης τώρα που βλέπει τις τιμές να έχουν φτάσει εκεί? Δεν μπορούμε να πούμε πόσο το αγοράζουμε. Μπορείτε όμως, ακούστε, μπαίνετε μέσα στο παρατηρητήριο τιμών, όπου εκτός από τις τιμές που είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι πρατηριούχοι να αναφερόμεθα, δηλαδή τώρα εμείς θα αλλάξουμε τιμή. Υποχρεωμένοι να μπούμε στο παρατηρητήριο και να την αλλάξουμε. Οπωσδήποτε, κύριε Οικονόμου. Εγώ σήμερα το πρωί ήμουν κάπου αλλού καλεσμένη. Έφυγα από εδώ μέχρι να πάω και κάτω. Είδα πόσο, 20 μαγαζιά, 30. Αυτό λέμε, να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Βλέπουμε για παράδειγμα στην Άξο, έχει 2,43. Κύριε Οικονόμου, δεν υπάρχει τιμή. Δεν υπάρχει τιμή λογική, ούτε να το συζητήσω. 2,8 και να πουλάει. Μην το συζητάμε. Μόνο. Αλλά και το 2,43 εδώ που βλέπουμε στην Άξο, κυρία Ζάγκα, είναι λογική τιμή. Αν είναι τώρα 2,43, πόσο θα είναι σε ένα μήνα που έχουμε και τουριστική? Να σας πω γιατί. Γιατί τα νησιά έχουν τα μεταφορικά. Και το ΦΠΑ, το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι και εκεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ακούει, έχουμε μια αδικία στον κλάδο. Έχουμε φόρο στο φόρο. Δηλαδή έχουμε τον ειδικό φόρο που είναι τα 3/4 της τιμής του καυσίμου. Σωστό, σωστό. Και έχουμε το ΦΠΑ. Μπράβο, κύριε Οικονόμου. Το οποίο από 19 ο είναι 24%. Κυρία Ζάγκα, να μας πείτε κάτι. Στο λίτρο μαθαίνω ότι ο φόρος είναι γύρω στα 70 λεπτά. Ισχύει αυτό ή όχι? Ακριβώς. Για να σας το πω ξεκάθαρα, με μία τιμή πριν από πολύ καιρό 1,90, για να μην πιάσω τα 2 ευρώ πια, το 1,60 είναι καθαρά φόρος. Μάλιστα. Πάει στην Ωραία. Τσέπη κυρία του Ζάγκα, μια και το λέτε, μισό λεπτό. Είναι εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ, κύριε Οικονόμου, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο πολίτης έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν ξέρει από πού του έρχεται. Τώρα, αν φτάνουμε στο 2,43, όπως είδαμε πριν στην Άξο, ή έβλεπα για παράδειγμα την Αλόνισο να είναι κοντά στα 2,5 ευρώ, που η Αλόνισο δεν είναι και πολύ μακριά από την υπηρετική χώρα εδώ που τα λέμε. Να έχει ίδια τιμή με τους φούρνους Ικαρίας. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Μισό λεπτό, κυρία Ζάγκα, να το απαντήσει ο υπουργός. Τι κάνουμε λοιπόν? Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα δίπλα στο πρόβλημα της ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν οξύ για όλη την κοινωνία, που εξακολουθεί να είναι οξύ. Συνέπεια όλων αυτών που ζούμε, των διεθνών κρίσεων, βλέπετε τι γίνεται. Mm-hmm. Καταραίουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Είμαστε απέναντι στην πιο επώδυνη συγκυρία τα τελευταία 40-50 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό και για την αγορά των καυσίμων το προηγούμενο διάστημα πήρε μέτρα. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία τώρα που φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει αρκετά.
Νομίζω ότι τα αρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών και με τους συνεχείς ελέγχους. Γιατί υπάρχει ένα θέμα που θέτουν και οι ευρυζινοπόλες σε αυτό. Ότι όταν βλέπεις, λέει, πολύ χαμηλή τιμή, κάπου να ανησυχείς. Για το τι έχει συμβεί εκεί. Κοιτάξτε, συνεχώς γίνονται έλεγχοι. Νομίζω είχατε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, εδώ το προηγούμενο διάστημα. Εδώ ανέδειξε τους ελέγχους που γίνονται. Το παρατηρητήριο είναι ένα εργαλείο από το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα είναι μια αγορά που και αυτή λειτουργεί αρκετά πολύ. Να μειωθεί αυτή η τιμή που μας είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Υπουργέ, να τη δούμε πιο κάτω. Να μειωθεί, ας πούμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που θέτει η αντιπολίτευση. Γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει αυτή την ώρα. Τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η λογική και η προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζουμε τα φορολογικά εργαλεία σε ό,τι αφορά τη μείωση της τιμής. Για το πετρέλαιο κίνησης κάναμε αυτή την απευθείας παρέμβαση στα δηληστήρια για να μειωθεί οριζόντια για όλους 15 λεπτά. Έπιασε τόπο. Είναι οι τιμές πολύ ψηλές. Οφείλουμε όμως να πούμε, για να έχουμε και μία αίσθηση της πραγματικότητας, φανταστείτε πόσο υψηλότερες θα ήταν αν δεν υπήρχαν οι παρεμβάσεις, οι οριζόντιες, τολμώ να πω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο οριζόντια, σε ό,τι αφορά για εκείνους που το δικαιούνται, το επίθεμα μέσω του Fuel Pass, της κάρτας και της απευθείας ενίσχυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς, για τους καταναλωτές. Βρισκόμαστε σε μια φάση τώρα που αντιλαμβάνουμε ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει αρκετά. Άρα η παρέμβαση αυτή που είχε γίνει και από το προηγούμενο διάστημα φαινόταν πολύ πιο ουσιαστική. Τώρα σε κάποιους λέει ότι εδώ έχει ξεφύγει, τι άλλο θα γίνει. Είναι το ταβάνι όμως αυτό που βλέπουμε, κύριε Υπουργέ. Ποιος μπορεί να το πει με βεβαιότητα αυτό στις συγκυρίες που έχουμε. Άρα μπορούμε να δούμε και χειρότερα. Εκείνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι παρακολουθούμε προφανώς τις τιμές όπως διαμορφώνονται στην αγορά. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά που ξεφεύγει κάτι να παρεμβαίνεις και να δίνεις ακόμα περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το πούμε με σαφήνεια στον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια. Νομίζω θα αναφερθούμε σε πτυχές και αυτού του σχεδίου μετά. Το οποίο καλύπτει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και βγάζει τη μέση χαμηλότερη. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα.